Κύριε Ψυχογεία, σήμερα έχετε έρθει εδώ να δείτε και τις εργασίες στην ανοιχτή δομή, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιτροπή που επισκέφτεστε και το κέντρο κράτησης. Ακριβώς. Βρισκόμαστε εδώ και σαν κόμμα, αλλά εγώ με την ιδιότητά μου σαν τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής και βουλευτής Κορινθίας βέβαια, προκειμένου να δούμε και να επιθεωρήσουμε όλες αυτές τις συνθήκες και τις υποδομές που υπάρχουν για την φιλοξενία των προσφύγων εδώ που ήρθαν πρόσφατα, και βέβαια να πιέσουμε και να αξιώσουμε αυτές να βελτιωθούν, διότι η πρώτη εικόνα είναι ότι είναι λιπέστατες και κατώτερες των περιστάσεων για να φιλοξενήσουν τις οικογένειες. Θέλω να πω και να τονίσω ότι έχουμε και το κέντρο κράτησης, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τον αριθμό που είχαμε αφήσει εμείς σαν κυβέρνηση, διότι είχε αποσυμφορηθεί ισχυρά. Επομένως και εκεί θα κάνουμε την παρέμβασή μας προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος, να αποσυμφορηθεί και αυτό να έχει καλό αποτέλεσμα και για τους εργαζόμενους μέσα και για τους αστυνομικούς αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες που είναι εκεί. Και θέλω σε κάθε περίπτωση να πω ότι εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και στην πορεία, σε αντίθεση με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δηλητηρίασαν τις τοπικές κοινωνίες με τα ξενοφοβικά και αντιδραστικά σύνδρομα, έκαναν μικροπολιτική πάνω στο προσφυγικό μεταναστευτικό χωρίς να έχουν κανένα σχέδιο. Αυτό αποδεικνύει αυτή η κατάσταση εδώ, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και είναι πλήρης υποκρισία. Και βέβαια με ένα στρατόπεδο το οποίο είχαμε σχεδόν συμφωνήσει όλοι να παραχωρηθεί στην τοπική κοινωνία. Επομένως, εδώ υπάρχουν σοβαρά πράγματα στα οποία πρέπει να απολογηθούν οι κύριοι και οι κυρίες της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως η κυβέρνηση, διότι αντιμετώπισε το προσφυγικό μεταναστευτικό και συνολικά αλλά και στην Κορινθία με το πιο πρόχειρο, μικροπολιτικό και απαράδεκτο τρόπο που υπάρχει. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε το ίδιο, δεν θα τους ακολουθήσουμε. Θα είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες για να τους στηρίξουμε, θα είμαστε δίπλα στους πρόσφυγες για αξιοπρεπείς συνθήκες και δίπλα και στους εργαζόμενους που είναι μέσα εδώ, από τους αστυνομικούς μέχρι την υγειονομική υπηρεσία, μέχρι την υπηρεσία ασύλου και μέχρι όλους τους εθελοντές που υπάρχουν εδώ. Όταν λέτε τις συνθήκες, θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ζητάτε σαν μέλος αυτής της επιτροπής κιόλας. Κοιτάξτε, εγώ επισκέφθηκα πρόσφατα τη Νέα Καβάλα, όπως είδατε, για να δω εκεί την αντίστοιχη άτυπη ανοιχτή δομή που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ήρθαν από τα νησιά. Να πω βέβαια ότι οι άνθρωποι που είναι εδώ είναι αυτοί που ήρθαν από τις καταλήψεις χτες. Δηλαδή, και αυτό περισσότεροι γίνανε στην Αθήνα. Αυτό και αν είναι υποκρισία, διότι υποτίθεται ότι φεύγουν από κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είναι επαρκείς και έρχονται εδώ πέρα συνθήκες οι οποίες είναι ακόμα χειρότερες. Δηλαδή, δεν διασφαλίζεται τίποτα και είναι μόνο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και επίδειξη δύναμης. Τι εννοούμε όμως καλές συνθήκες? Εννοούμε να υπάρχει νερό, να υπάρχει σωστή σύτηση, να υπάρχει μια στέγαση η οποία να επιτρέπει να κοιμηθεί κάποιος αξιοπρεπώς και βέβαια τώρα που θα δυσκολέψει και ο καιρός να προστατεύεται από τα καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα απλά ζητάμε και αυτά τα απλά θα αξιώσουμε.